Καλησπέρα, έχω. Καλησπέρα, καλησπέρα. Να δείτε και τον καλεσμένο μου. Είναι ο νεότερος τεχνικός διευθυντής που έχει περάσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι ο Δημήτρης Βάνης, με τον οποίο τον ευχαριστούμε φυσικά και τον καλωσορίζουμε και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Να πούμε πρώτα τα νέα της Λάρισας για να έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε μεταξύ του. Δεν υπάρχει σήμερα ο Αγκάνοβιτς, ο οποίος είναι τιμωρημένος για τη Λάρισα, η οποία ψάχνει την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα. Είχε δει κόκκινη στο μάτς με την ΑΕΚ στην Ήτα, στο Ισαέλ. Και τιμωρήθηκε από την Πειθαρχική Επιτροπή με τρεις αγωνιστικές. Δεν θα παίξει δηλαδή ούτε με τον Πανιόνιο στο πρωτάθλημα, ο Αγκάνοβιτς, αλλά ούτε με τον Παναθηναϊκό στο κύπελλο. Ο Θεοδωρόπουλος είναι τραυματίας, ο Ζίτζης εκτός για τακτικούς λόγους. Ανέτοιμος είναι και το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, ο Παναγιώτης Μπάλας. Μία μεταγραφή που πρόλαβε να κάνει ο Δημήτρης Βάνης στις λίγες ώρες που βρίσκεται εδώ στο Γκάμπο. Να πούμε την εντεκάδα και να έχουμε την ευκαιρία να συμβουλήσουμε. Λοιπόν, κάτω από τα δοκάρια θα παίξει ο Μπόζοβιτς, ο οποίος ξεκινάει βασικός για την ομάδα της ΑΕΛ. Αριστερά ο Άλλας, δεξιά ο Ρέτζας. Ο Φάρκας με τον Γκόια είναι στο κέντρο της άμυνας. Ο Φατιόν με τον Λαγό. Ο Λαγός κάνει ντεμπούτο με τους Βυζινοί. Ήταν στην αποστολή στο μάτς με τον Αστέρα, αλλά δεν έπαιξε, μείνει στον πάγκο. Μπροστά ο Λεζίνιο ελεύθερος. Ο Μπάμπετς αριστερά, δεξιά ο Ντέλετης και στην κορυφή ο Νασλίδης. Φυσικά. Ο Αντρέ Πάους απομακρύνθηκε την Τρίτη, ο Ολλανδός τεχνικός από την ΑΕΛ. Την Πέμπτη κιόλας ο κύριος Κούγιας βρήκε προπονητή, ο Βέλγος, ο πρώην της Βέστερλο, 17 χρόνια προπονητής. Ο Τζάκι Ματάισεν είναι αυτός ο οποίος αναλαμβάνει από σήμερα και θα προσπαθήσει να πάρει την πρώτη της νίκη ΑΕΛ απέναντι στον Ατρόμητο. Και τώρα ήρθε η ώρα να πάμε στον νεότερο τεχνικό διευθυντή, τον Δημήτρη Ζβάνη. 22 νομίζω. Πώς νιώθεις πρώτα απ' όλα, συναισθήματα? Εντάξει, μακάρι να μην είμαι ο πρώτος και ο τελευταίος άνθρωπος μέσα στο ποδόσφαιρο. Και να κάνουν την αρχή και να συνεχίσουν και άλλα άτομα στην ηλικία μου. Πιστεύω ότι είναι δύσκολο στην ηλικία μου να κάνουμε σε αυτή τη θέση. Θέλω να ευχαριστήσω τον μεγαλομέτωπο τον κύριο Κούγια που με εμπιστεύτηκε. Και το μόνο που μπορώ να υποσχεθώ σε όλους είναι ότι θα δουλέψουμε σκληρά για το καλύτερο της ομάδος. Πρόλαβες ήδη να κάνεις και μια μεταγραφή, τον Παναγιώτη Μπάλα, ένα παλιό ποδοσφαιριστή του Ατρόμητου. Εντάξει, γνώρισα τον Παναγιώτη απέχτη πολλά χρόνια. Είχα πολύ καλή άποψη. Χρειαζόμασταν ενίσχυση σε αυτή τη θέση και πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει. Είναι λίγο νωρίς και δεν ξέρω φυσικά αν θα μου απαντήσει σε αυτό, αλλά έχει κάνει ήδη ακόμη τις κινήσεις μεταγραφής για το χειμώνα. Η αλήθεια είναι ότι δεν πρέπει να σταματάμε ποτέ. Δεν πρέπει να σταματάμε ποτέ. Και έχουμε το πλάνο μας, έχουμε το project μας και δουλεύουμε. Νομίζω ότι χρειάζεται ενίσχυση Λάρισα έτσι τις λίγες μέρες που εδώ. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Αλλά θα το δούμε. Θα το πάλεψουμε. Για το σημερινό αντίπαλο, έχεις εικόνα? Εννοείται πως έχουμε εικόνα. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Τα τελευταία χρόνια έχει αποδείξει τι μπορεί να κάνει. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό και να πάρουμε αυτό το αποτέλεσμα, ένα θετικό αποτέλεσμα που το έχουμε ανάγκη. Θα μπορούσε να πει στα νεότερα παιδιά που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο πώς έφτασες εδώ, τι θα πρέπει να κάνουν, ποιο δρόμο να ακολουθήσουν για να πετύχουν ένα όνειρο σαν αυτό που έχεις πετύχει εσύ? Η αλήθεια είναι ότι κατά τη διάρκεια θα βρουν πολλές πόρτες κλειστές, θα απογοητευτούν όπως απογοητεύτηκα και εγώ. Αλλά αυτό που μπορώ να πω σίγουρα είναι ότι δεν πρέπει να σταματάμε ποτέ και να κυνηγάμε τα όνειρά μας. Όσο δύσκολα και ακατόρθωτα. Για μένα δεν υπάρχει ακατόρθωτο. Πρέπει να τα κυνηγάμε και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Με τον νέο προπονητή, έχεις προλάβει να τα πεις? Έχει προπονήσει ομάδα μόλις τρεις ημέρες. Την Μπεν παρουσιάστηκε. Δεν είναι εύκολο φυσικά να προσαρμοστεί, όπως και εσύ. Δεν είναι εύκολο. Εντάξει. Σίγουρα θα βοηθήσει ψυχολογικά στην αλλαγή της εικόνας. Από εκεί και πέρα θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο όπως και εγώ, όπως και ο ένας προπονητής, για να δείξουμε κάτι διαφορετικό, ένα διαφορετικό πρόσωπο τις επόμενες ημέρες. Θέλετε εσείς να ρωτήσετε κάτι από το στούντιο που τον έχουμε εδώ δίπλα μας? Αν είχε κάποιο ίνδαλμα ποδοσφαιρικό ή διοικητικό, γιατί έχει διοικητικό πόστο Σπύρο. Πολύ ωραία. Γιάννικος Δούσκας από τα κανάλια Nova στο στούντιο. Αν είχε κάποιο ίνδαλμα, είναι η ερώτηση από το στούντιο. Ποδοσφαιρικό, διοικητικό. Διοικητικό. Δεν ξέρετε. Εμένα, σαν μάνατζερ, από 18 χρόνια πήρε στο γραφείο του ο Κουμπάρους μου ο Κώστας Ομπότος. Οπότε μεγάλωσε, στην ουσία μεγάλωσε και ποδοσφαιρικά και σαν άνθρωπο. Οπότε, αυτή τη στιγμή, ναι. Αυτά, παιδιά. Ωραία. Κοντά μας το προπονητή της ΑΕΛ, τον κύριο Ματάισεν. Είναι πολύ λίγες τις ημέρες και είναι φυσιολογικό να μην ξέρει ακόμα τους ποδοσφαιριστές. Είναι ικανοποιημένος με αυτή την ισοπαλία? The question from is you are a few days in here. You don't know the players. Are you satisfied with the result?
The result, yes, because of circumstances. I think we didn't play the best football. And then when you have bad luck with injury and you play 15 minutes with 10, yeah, it's normal that you have trouble. I think we played to score, we played to win, but a lot of things have to become more better. Για το αποτέλεσμα είμαι ικανοποιημένος κάτω από αυτές τις συνθήκες. Γιατί παίξαμε για μεγάλο διάστημα με 10 παίκτες, όπως είδατε. Εμείς παίξαμε για να κερδίσουμε, παίξαμε για να νικήσουμε, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε ακόμα. Πάρα πολύ. Thank you very much.